Με μόνο δύο υλικά μπορεί να φτιαχτεί μία συνταγή. Και ακόμα κι αν φτιάχνετε συνταγή με δύο υλικά, είναι ωραία ή δεν τρώγεται καν. Ακριβώς γι' αυτό εδώ πέρα το λόγο γίνεται αυτό εδώ πέρα το βίντεο, για να μάθουμε αν μόνο με δύο υλικά μπορούμε να φτιάξουμε μία συνταγή και αν τη φτιάξουμε κιόλας, αν είναι ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το βίντεο. Η πρώτη συνταγή που θα φτιάξω είναι ένα chocolate pudding, κάτι τέτοιο, και τα δύο υλικά που θα χρειαστούμε είναι μπανάνες και κομματάκια σοκολάτας ή σταγόνες σοκολάτας. Εγώ πήρα την κουβερτούρα γάλακτος σε σταγόνες για να λιώσει πιο εύκολα και θα χρειαστούμε ένα μίξερ. Θα βάλουμε τις μπανάνες μέσα στο blender. Όσο πιο όριμες οι μπανάνες, τόσο καλύτερο νομίζω. Και θα βάλω 50 γραμμάρια για να λιώσει. Έστω ότι αυτό είναι 50 γραμμάρια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ξεστολίσει εσείς, αλλά εγώ δεν έχω ξεστολίσει ακόμα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ξεστολίσει, γιατί το βλέπω μέχρι τα καρναβάλια εδώ πέρα. Λιώνουμε. A few moments later. Έστω ότι κάπως έτσι έχει λιώσει η σοκολάτα. Νομίζω ότι έχει λιώσει, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρη. Α, να τη ρε, μια χαρά είναι. Μινεμόνισο. Και το... Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγει αυτό μους. Πάμε να το χτυπήσουμε. Μην εμπόδισου, εσύ και αγόρι σου. Ασχολίωστο. Και κάπως έτσι, είναι η τελική μορφή του. Δεν περίμενα ότι θα βγει τόσο νερούλο. Και μπορώ να πω ότι φαίνεται αρκετά νόστιμο. Σκεφτόμουν να το βάλω σε φορμάκια, αλλά για να μην πάει χαμένη αυτή η σοκολάτα, λέω να βάλω αυτήν τη μους εδώ μέσα και να το βάλουμε στο ψυγείο μαζί με αυτό το μπολ. Και αυτό θα κάνω. Το αποφάσισα. Πριν το βάλω στο ψυγείο, θέλω να δοκιμάσω λίγο. Είναι ωραίο. Ναι, καταλαβαίνεις, πολύ μπανάνα κυρίως. Αλλά είναι ωραίο. Έτσι προς το πάω θα το φάω τώρα. Και λέει να το βάλουμε στο ψυγείο. Εγώ και έτσι θα το έτρωγα, αλλά στο ψυγείο μπορεί να γίνει καλύτερο, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε, επειδή θέλει αρκετή ώρα, στο ψυγείο θα το αφήσω και θα το δοκιμάσουμε για να δούμε αν είναι καλό στο τέλος του βίντεο. Bye! Και θα προχωρήσω στην επόμενη συνταγή, στην οποία θα φτιάξουμε κάτι αλμυνού. Και αυτό που θα φτιάξουμε είναι μακαρόνια. Πολύ καλά άκουσες, μακαρόνια με μόνο δύο υλικά. Θα χρειαστεί όμως να φτιάξουμε και σάλτσα η οποία υπερβαίνει μετά τα δύο υλικά. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι θα φτιάξουμε μακαρόνια, τα ζυμαρικά με δύο υλικά και όχι την σάλτσα. Και το μόνο που θα χρειαστούμε για τα ζυμαρικά μας είναι σάλτσα ντομάτας και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Οπότε... Μου έχει κολλήσει αυτή η βλακία από το TikTok. Επομένως θα βάλω 375 γραμμάρια αλεύρι. Εν τω μεταξύ στο σπίτι πιο πιθανό είναι να έχεις μακαρόνια παρά αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και σάλτσα. Θα βάλουμε 375. Τέλεια. 377 είμαστε καλά. Και θα βάλω και τη μισή συσκευασία από αυτό. Στικελούς. Και όσο ανακατεύω πάω να βάλω νερό να βράσει. Εν τω μεταξύ, αν πετύχει, θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Βασικά, αν είναι και νόστιμο. Θέλω πολύ ωραία συνταγή, αλλά δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι άραγε, έχετε δοκιμάσει ποτέ συνταγές στο TikTok? Αν δεν έκανα τα βιντεάκια στο YouTube, δεν ξέρω αν είχα τη δύναμη να δοκιμάσω όλα αυτά τα πράγματα. Θα βάλω λίγη ακόμη σάλτσα, γιατί αυτό δεν φαίνεται για μακαρόνι. Αυτές οι συνταγές του TikTok πολύ δύσκολες. Εν τω μεταξύ, νομίζω με αυτές τις συνταγές οι Ιταλοί θα με κυνηγάνε, θα μου λένε. Θέλει πάρα πολύ ανακάτεμα, οπότε τα λέμε 2 hours later. Εν τω μεταξύ, πάλι καλά που έκανα τη μισή δόση και όχι ολόκληρη, είναι ήδη αρκετά. Πάντως η διαδικασία για να φτιάξεις το ζυμάρι είναι πάρα πολύ εύκολη, οπότε πάμε καλά. Είναι ό,τι πιο satisfying η ζύμη μπορώ να σας πω. Είναι σαν squishy toy για να φεύγει το άγχος.
Εν τω μεταξύ θέλω να σας δείξω πόση ζύμη περίσσεψε. Περίσσεψε όλο αυτό, είπα να μην κάνω πολύ. Στην σάτσα που έφτιαξα έβαλα λίγο λάδι, σκόρδο ψιλοκομμένο, ντομάτα ψιλοκομμένη, λίγη σάλτσα, αλάτι και μπούφα. Έχω να πω ότι γενικά δεν μου αρέσουν τα μακαρόνια με σάλτσα. Προτιμώ να φάω μακαρόνια με κρέμα γάλακτος ή με κιμά. Αλλά τώρα για χάρη του βίντεο. Έπρεπε να τα κόψω λίγο πιο λεπτά για να βράσουν πιο καλά από μέσα. Επίσης τα έβρασα περίπου 5 με 7 λεπτά. Δεν κράτησα χρόνο, αλλά κάπου τόσο πρέπει να ήταν. Δεν είναι καθόλου άσχημα, ειδικά αν είσαι μακαρονάς. Νομίζω ότι θα σου αρέσει αυτό εδώ πέρα, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι σαν μακαρόνια, αλλά σαν νιόκι. Κοντοτάδο, ωραίο. Απίστευτο ότι μου άρεσαν και συνεχίζω και τρώω. Είναι νόστιμο. Ή πεινάω πολύ, δεν ξέρω. Είναι πιο δύο. Α, καίγομαι. Τα μακαρόνια θα πάρουν ένα 7 στα 10 γιατί ήταν αρκετά ωραία και τους το δίνω, ήταν πολύ εύκολα. Για την επόμενη συνταγή θα χρειαστούμε γιαούρτι και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Το αλεύρι ξανά επέστρεψε. Έχεις μαντέψει μήπως τι θα φτιάξουμε, γιατί το βλέπω παντού και στο ελληνικό TikTok και στο ξένο. Θα φτιάξουμε μικρά στρόγγυλα ντονατσάκια με μόνο 2 υλικά. Προφανώς αυτό είναι το βίντεο. Αυτά εδώ πέρα τα 2 υλικά τα χρησιμοποιούν γενικότερα για ζύμες. Είτε θέλουν να φτιάξουν τυροπιτάκια, είτε μπέγγελ με 2 υλικά που χρησιμοποιούν πάλι αυτά εδώ πέρα τα 2. Και σκέφτομαι εφόσον φτιάξω αυτήν τη ζύμη, να φτιάξω και τα ντονατσάκια, αλλά να φτιάξω και ένα μπέγγελ για να δοκιμάσουμε και να δούμε πώς είναι. Βέβαια στην ουσία πάλι μόνο για την ζύμη θα χρειαστούμε 2 υλικά, γιατί μετά τα toppings και αυτά που θα βάλουμε από πάνω είναι έξτρα υλικά, οπότε. Καταλαβαίνετε. Και θα χρειαστούμε 320 γραμμάρια αλεύρι. Τέλεια. Τελικά. Θα βάλω 260 γραμμάρια αλεύρι, γιατί τόσο έμεινε στο σακουλάκι. Όλα καλά. Και ανάλογα θα το πάω και με το γιαούρτι. Αρχικά θα βάλω περίπου 150 γραμμάρια, να δούμε πώς θα βγει και μετά θα δούμε. Πόσο είπα ότι θα βάλω? 150. Τέλειο. Ναι, έχει μείνει όλο αλεύρι. Θα συνεχίσω με τα χέρια. Του, αος, later. Κουραστικά. Νομίζω ότι η συνταγή είναι λίγο λάθος. Μας τα παραλέει στο αλεύρι. Και κάπως έτσι, αφού έχω προσθέσει και λίγο νερό γιατί μου έσπασε το νεύρο, η ζύμη έχει φτάσει σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο και θα το φτιάξω μπαλάκια. Πάμε να φτιάξουμε μικρές μπαλίτσες. Κάπως διαλύεται η ζύμη, κάπως κάτι δεν. Και τα βάζω στο air fryer. Και από εδώ πέρα έχουμε τα μικρά ντονατσάκια. Και από εδώ έχουμε το μπέγγελ. Αυτά εδώ πέρα θα τα βάλω να ψηθούν για 10 λεπτά στο air fryer στους 180 βαθμούς. Α, πρέπει να μπει στην πρίζα. Σωστά. Και τώρα απλά θα περιμένω για να γίνω. Later. Και κάπως έτσι είναι τα ντονατσάκια μας. Αλλά δεν τρέλασε και πολύ ντονατσάκια έτσι όπως είναι. Στην ουσία είναι απλά μία ζύμη. Δεν είναι καν γλυκά, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ντόνατς με 2 υλικά. Okay, και τα μακαρόνια χρειάστηκαν μία σάλτσα για να γίνουν. Αλλά αυτά για να γίνουν όντως ντόνατς χρειάζονται και άλλα υλικά. Οπότε ίσως είναι λίγο φλόπ αυτό. Είναι σαν ψωμάκι. Πάμε να δοκιμάσουμε μία το ψωμάκι χωρίς να βάλουμε τώρα τίποτα. Ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα άλλο. Κάλικα. Είναι σαν να τρως φρεσκοψημένο ψωμί που έχει βγάλει η γιαγιά σου από τον φούρνο. Είναι ωραίο. Αν δεν έχετε ψωμί στο σπίτι σας και θέλετε έτσι να φάτε κάτι, σας προτείνω να ψήσετε αυτό εδώ πέρα. Βέβαια προϋποθέτει να έχετε γιαούρτι και αλεύρι, που είναι πιο εύκολο να πάτε να πάρετε ψωμί από το να έχετε αυτά τα υλικά σπίτι σας. Ή μπορεί και όχι, είναι δύο βασικά υλικά. Δεν ξέρω. Πάμε να φτιάξουμε και αυτά που θα βάλουμε από πάνω. Και αρχικά θα λιώσω βούτυρο. Θα ρίξω και το λιωμένο βούτυρο από πάνω, όσο μπορώ να πάει σε όλα. Και πάνω από όλα αυτά θα ρίξω ζάχαρη. Νομίζω ότι πήγε κάτι λάθος μετά. Θα δοκιμάσω να δω πώς είναι.
Είναι σαν ψωμί με ζάχαρη. Δεν είναι άσχημα. Αν θέλεις κάτι γλυκό να φας, μπορείς να το φτιάξεις και αν βάλεις και λίγη σοκολάτα από πάνω ή λίγη νουτέλα, μερέντα, ό,τι θέλεις εσύ. Πιστεύω ότι θα βγει έτσι ωραίο. Αλλά δεν μοιάζει με τα ντονατσάκια που ξέρουμε. Νομίζω θα τους βάλω ένα 7,5 στα 10. Και ήρθε η ώρα να φάμε το γλυκό που φτιάξαμε στην αρχή. Έχει κρυώσει και οριακά κουνιέται. Είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποια διαφορά στη γεύση επειδή θα έχει παγώσει. Μόνο στην υφή νομίζω θα έχει διαφορά. Είναι ωραίο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Θα του βάλω ένα 7,5 στα 10 κι αυτό. Έχει ευχάριστη γεύση. Είναι και γλυκό. Είναι και πολύ εύκολο. Είναι και όντως με δύο υλικά. Και αυτά. Και αυτές ήταν οι συνταγές με μόνο δύο υλικά. Πείτε μου αν θα δοκιμάζετε κάτι από αυτές τις συνταγές που είδατε σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο. Bye.